Πηγαίνω στο Δημήτρη που με περιμένει. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ και για τους οπερατέρ μας. Μπράβο! Λείπει ο Στέλιος. Ένα φιλί και στο Στέλιο Κλόνο που μας βλέπει τώρα. Εντάξει, ο Στέλιος, άκου να πω, το Στέλιο δεν το λυπόμαστε γιατί έχει πάει ταξιδάκι. Να μην τα λέμε αυτά τώρα, αλλά τέλος πάντων. Πολλά, πολλά φιλιά. Έλα να σου κάνω μια αγκαλιά, να ξεκινήσουμε με αγκαλιά. Και με μια πολύ ωραία καλοκαιρινή σαλάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πραγματικά, αλήθεια, για όλα. Ήταν εξαιρετικά, φοβερή εμπειρία. Πρώτη φορά το έκανα, πρέπει να σε ευχαριστήσω. Εγώ. Και πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους γιατί πραγματικά πέρασα πολύ όμορφα και γνώρισα καινούριους ανθρώπους. Ξέρεις, όσο μεγαλώνεις, λες δεν μπορώ να κάνω καινούριους φίλους, είναι δύσκολο. Πραγματικά έκανα καινούριους φίλους εδώ και είναι πολύ σημαντικό και να πούμε και να ευχαριστώ. Κώστα! Έλα, Κώστα, λίγο, εντάξει, έλα. Γίνεται. Ένα χειροκρότημα για τον Κώστα. Για τον Κώστα, μπράβο, Κώστα! Όλη την χρονιά. Ο Κώστας Γούρδος είναι ο άνθρωπος που έκανε όλο αυτό να συμβεί. Ο αφανής ήρωας. Μπράβο, ο αφανής ήρωας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και την παγωγή και όλους. Και αυτά πολλά είπες. Ναι, και πολλά είπε πριν υποθυμίσει. Και βέβαια πρέπει να σου πω, Φέη μου, ότι τη σημερινή συνταγή δεν μπορώ να την κάνω χωρίς το φίλο μου τον Γιώργο. Γιατί? Ναι, έλα Γιώργο μου. Έλα Γιώργο. Έλα Γιώργο. Όχι, όχι, όχι. Έλα Γιώργο δίπλα. Έμπα μέσα. Έλα Γιώργο μαζί. Όχι, ξέρεις τι, γιατί ξέρεις τι, μου έλεγε από τότε που ήρθα ότι σήμερα είναι η μέρα σου, λέει. Σήμερα θα σε φτιάξω, μου έλεγε. Σήμερα είναι τελευταία εκπομπή, είναι η μέρα σου. Ο Γιώργος, λοιπόν, ο Γιώργος, ο οποίος, εντάξει, εσύ το ξέρεις περισσότερο από μένα, ένας από τους ανθρώπους που γνώρισα, εκτίμησα. Νεαρό σε ηλικία, με πάρα πολύ μυαλό όμως. Και πανταχού παρών. Μαζί με τη Μάντι, η οποία κάπου κρύβεται και δεν βγαίνει. Καλά, δεν κρύβεται. Η Μάντι κάτι κάνει σίγουρα. Ο Γιώργος, λοιπόν, Φέη μου, είναι μάγειρας, το ξέρεις. Εκολαπτόμενο. Ο Γιώργος είναι πολλά. Ο Γιώργος είναι πολλά. Θα κρατήσω το φίλο. Ναι. Κοίτα, κάποια έχω δει κι εγώ. Κάποια έχω δει κι εγώ. Θα κρατήσω το φίλο. Λοιπόν, εντάξει. Άμα θα αφήσω να βγάλει. Άμα δεν θε, μπορεί να φύγει. Και μπορεί να σε καμαρώσει. Το παιχνίδι μου το έκανα. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι σήμερα έχουμε μαζί μας μια καταπληκτική ελληνική εταιρεία η οποία φτιάχνει χειροποίητα κριτσίνια. Η εταιρεία λέγεται Κούρκουλος γιατί ρίδησε ο Γιώργος ο Κούρκουλος το 2008 στα Σπάτα. Φτιάχνουν κριτσίνια με πάρα πολλές διαφορετικές γεύσεις. Άνοιξε ένα και φάει. Είναι πραγματικά καταπληκτικά. Όπου έχει είναι σοκολάτα. Έχει τα πάντα. Φτιάχνουν κριτσίνια μουστοκούλουρα με λομακάρονα. Φτιάχνουν κριτσίνια φέι χωρίς καθόλου συντηρητικά. Είναι φυσικό προϊόν. Και κάθε συσκευασία έχει μέσα τρία. Ναι, και το γεγονός ότι είναι χειροποίητα το κάνει ακόμα πιο τραγανό και το κάνει ακόμα πιο νόστιμο. Μπορούμε να τα βρούμε σε όλη την Ελλάδα, σούπερ μάρκετ, λιανική, χονδρική. Και πραγματικά έχει φοβερές και καταπληκτικές γεύσεις. Εγώ σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το οποίο είναι με μπατζάρι. Και εγώ αυτό ευχαριστώ γιατί δεν θέλω να σου πω στα νύχια μου. Α, υπάρχει και άλλη συσκευασία. Υπάρχει συσκευασία η χάρτινη. Πολύ περιποιημένα όμως. Πάρα πολύ. Τα οποία είναι για σνακ να τα έχεις μαζί σου, αλλά τα χρησιμοποιείς και σε συνταγές. Ακριβώς. Είναι για σνακ, αλλά μπορείς να κάνεις και φαγητό. Άκου τώρα λοιπόν εγώ τι θα κάνω. Θα κάνω μια πάρα πολύ ωραία σαλάτα. Πρόσεξε όμως μια διαφορετική χρήση στο κριτσίνι. Πριν ετοιμάσω τη σαλάτα, θα πανάρω ένα εξαιρετικό ελληνικό τυρί που είναι το μαστέλο Χίου μαζί με τα κριτσίνια από την εταιρεία Κούρκουλος. Τι λες τώρα. Ναι. Έχω διαλέξει το κριτσίνι με μπατζάρι. Άρα δηλαδή το χρησιμοποιείς, μια πρόταση είναι να το κάνεις στο μούλτι θρήμα και να το χρησιμοποιείς για να πανάρεις οτιδήποτε. Ακριβώς, μπορεί να πανάρεις ψάρια, κοτόπουλα, κρέατα, τα πάντα, λαχανικά, ό,τι θες, ό,τι θες. Δηλαδή σε αυτή τη σαλάτα θα μπορούσαμε να πανάρουμε και κοτόπουλο αν θέλαμε και να το βάλουμε μέσα. Παίρνουμε λοιπόν το μούλτι, παίρνουμε τα κριτσίνια. Καλά, έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο, Δεν είναι. Και δες πόσο ωραίο και τραγανό είναι το κριτσίνι και πόσο η διαφορετικότητά του ανεβάζει τη γεύση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εδώ η ζύμη είναι από μπατζάρι, έχει πάρα πολλούς σπόρους, είναι αρκετά υγιεινό, πρέπει να σου πω ότι δεν έχει ζάχαρα κτλ. Οπότε το τρώμε άφοβα. Είναι και υγιεινό. Είναι πάρα πολύ υγιεινό. Το σπάς. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν σνακ το κριτσίνι. Και μετά κάνεις... Αλλά αυτό δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Είδες. Ξέρεις τι, είναι ένα πολύ ωραίο alternative στη φρυγανιά. Πολύ πιο υγιεινό. Και πιο νόστιμο.
Αυτό είναι λίγο μεγάλο. Όχι, μια χαρά είναι. Κοίτα το. Βλέπεις πώς το αυγό κρατάει το πανάρισμα. Το αφήνουμε λίγο μέσα. Έβαλες μόνο ολόκληρο αυγό, ε. Έχω βάλει ολόκληρο αυγό και το έχω σπάσει. Λίγο ελαιόλαδο, όχι πάρα πολύ. Το βάζω στο φουλ. Στο φουλ, ναι. Λίγο ελαιόλαδο. Όση ώρα περιμένεις να τηγανίσεις το τυρί, πάμε και κάνουμε τη σαλατούλα. Πάρα πολύ απλή σαλάτα. Ωραία φύλλα καλοκαιρινά. Ρόκα βλέπω. Έχεις ρόκα, έχεις λόλα, έχεις μπατζαρόφυλλο, έχεις μπιζούνα, έχεις διάφορα καλοκαιρινά φύλλα. Μπρόκολο που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα να το τρώω με το μπρόκολο. Σε λεπτά κομματάκια ομού. Ακριβώς. Ντοματίνι. Για να κάνετε λίγο κρίτσι-κρίτσι. Ραπανάκι. Ωραία ένταση το ραπανάκι. Ροδάκινο. Το αγαπώ. Ροδάκινο του πάει. Ναι, πάρα πολύ. Γιατί δίνει αυτή την ωραία γλύκα. Άνηθο. Λίγο ξύδι. Δες τι ωραία, τι ωραία, ωραία χρώματα. Το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, είναι η εποχή για τις αλάτες. Γιατί έχεις πάρα πολλά πράγματα. Αλάτι. Λίγο λαδάκι. Δεν θέλεις σύνθετα dressing τώρα. Είναι τόσο ωραία και γευστικά τα υλικά. Που ξέρεις τώρα, δεν ήθελα να βάλω μουστάρδες, μαγιονέζες και τα λοιπά για να κάνω dressing. Ωραίο να κάτεμα. Πώς θέλεις. Αγάπη! Όχι, μη φεύγεις! Μου γίνεις δίκοπο μαχαίρι, πού πας! Τώρα θα βάλω μία ανωτελεία, επειδή την ναι, είδα μπροστά βάλω ανωτελεία, ανωτελεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, μία ανωτελεία παρακαλώ στη μαγειρική μας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, μη φεύγεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Στο Sky, στην κυρία Εύη Κουτσαφτάκη, στην κυρία Μαραγκουδάκη που ήρθε σήμερα εδώ μαζί μας, στο υπέροχο εμπορικό μας που ήταν πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μην ντρέπεστε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι όμορφη που είσαι, τι όμορφος. Ευχαριστούμε πολύ. Τι γίνεται, κορίτσια. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για την κυρία Δώρα Γερογιάννη στο μάρκετινγκ του σταθμού, όλου του ομίλου Sky. Μαζί μας η κυρία Μπάκα, παλιά φίλη, στο γραφείο τύπου και όχι μόνο. Η Βάσια μας με ωραία παρέα με την ομάδα της στο εμπορικό. Νάτι και η Μάντι, από πίσω δεν το περίμενε αυτό. Επιβλέπει. Ο κύριος Κάτσικας δεν έχει έρθει. Είναι εδώ. Κυρία Μαραγκουδάκη, θέλετε να πείτε κάτι. Θέλω να πω ότι περάσαμε όμορφα. Ορίστε. Γεμίστε μπαταρίες. Ναι. Γιατί ερχόμαστε δρυμύτεροι από το Σεπτέμβριο. Θέλετε να περάσετε στην παρέα μπροστά, παρακαλώ. Όχι. Γιατί, γιατί είμαι πίσω από τις κάμερες. Δεν θα το πάρετε ποτέ απόφαση να περάσετε όχι, μπροστά. Ποτέ, ποτέ. 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 Συνειδητή επιλογή. Συνειδητή επιλογή. Συνειδητή. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Όλοι πάθανε σοκ τώρα. Συγγνώμη. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε καλό καλοκαίρι. Πολύ για όλη τη βοήθεια. Καλό καλοκαίρι, Θεή μου. Βάσια μου. Έλα, ένα καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Τίποτα στο θόρυβο. Ένα φιλί μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έφυγε πέρα, καπνός. Να σου πω κάτι, αυτό είναι το ωραίο με την τηλεόραση, το λέω. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μπροστά και βγαίνουν και τα λοιπά, αλλά υπάρχει μια τεράστια ομάδα από πίσω που κάνουν πάρα πολύ δουλειά και μένουν στο παρασκήνιο. Εντάξει, εσύ πρώτη φορά έζησες και το καθημερινό. Ναι, το καθημερινό και το ζωντανό. Και ευχαριστώ εσένα, γι' αυτό το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, μόνο εσύ μπορείς να με πείσεις. Λοιπόν, τυράκι. Έχουμε πανάρι, το βάζουμε μέσα. Εντάξει, η σαλάτα είναι έτοιμη. Αφήνουμε το τυράκι να ψηθεί. Μαζί με όλο αυτό το ωραίο το από κάτω, τη φρυγανιά, γιατί αυτή η τραγανή φρυγανιά θα δώσει άλλη αίσθηση σαλάτα. Είναι δηλαδή και για το πανάρισμα, ακριβώς. Το αυγό, αλλά κάνει και λίγο και κρουτών. Μπράβο, το τραγανό, το κρίτς, αυτό το ωραίο, το νόστιμο. Αντί να φας τη σαλάτα την καλοκαιρινή με ψωμί που θα σε βαρύνει, δεν ξέρω με τι άλλο θα μπορούσε να το συνδυάσει. Δίνεις γεύση και ένταση με το κριτσίνι. Με το κριτσίνι, το οποίο είναι πάρα πολύ υγιεινό, θρεπτικό, χωρίς καθόλου συντηρητικά. Λίγο σοτάρισμα, δεν θέλει πάρα πολύ, χαμηλή θερμοκρασία. Και με το που σοταριστεί το παίρνεις, το βάζεις από πάνω. Καλό ανακάτεμα. Και έχουμε, είναι έτοιμο και έχουμε ένα πλήρες γεύμα. Έχουμε ζωική πρωτεΐνη από το τυρί, έχουμε την τραγανότητα, έχουμε το άμυλο, έχουμε τα τάνθρακες, έχουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ αγαπημένοι. Έχουμε να δώσουμε δωράκια. Είναι το τελευταίο μας δωράκι. Ωραία, να δείξουμε το Instagram μας, παρακαλώ. Πρωινό μας και πόσοι τυχεροί, 10. 10 τυχεροί κερδίζουν πολύ ωραία προϊόντα, ελληνικά προϊόντα της εταιρείας Κούρκουλος, το αγαπημένο σας σνακ, το αγαπημένο σας κριτσίνι.